Δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος δύο φορές. Κοιτάξτε, το πρώτο λάθος ήταν Φεβρουάριο του 2010. Όπου έπρεπε να ζητήσουμε, ας πούμε, την αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν τη ζητήσαμε με το φόβο ότι η Γερμανία θα μας πετάξει έξω από την Ευρωζώνη. Τότε που δεν υπήρχαν μηχανισμοί προστασίας της Ευρωζώνης. Βλέπετε τώρα, μόνο με μια δήλωση της Μέρκελ εμέσως μέσω του εκπροσώπου της ότι υπάρχει πρόβλημα Brexit, πώς συμπεριφέρθηκαν οι αγορές και πώς τα μάζεψε η Μέρκελ και τα πήρε πίσω στη συνέχεια. Λοιπόν, τότε ήταν πολύ Εσείς πιστεύετε ότι η Μέρκελ θα έχει την ίδια συμπεριφορά με την επόμενη κυβέρνηση, εάν ας πούμε. Τώρα δεν θέλει να ανακατευτεί πολύ. Μόλις βγει όμως η επόμενη κυβέρνηση και έχει απέναντί του κάποιον να διαπραγματευτεί, θα έχει την ίδια συμπεριφορά? Πιστεύω ότι εφόσον η βούληση της Ευρώπης είναι η Ελλάδα να παραμείνει μέσα στην Ευρωζώνη όπως δηλώθηκε, ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν σε μια σωστή βάση με βάση τις δεσμεύσεις τους. Τώρα υπάρχει το θέμα των δεσμεύσεων των δικών μας. Η Ελλάδα, σας θυμίζω, το ξέρετε, το έχετε πει στις εκπομπές σας, έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωζώνη. Τα τελευταία 4 χρόνια. Το λέει επισήμως ο ΟΣΑ. Αυτά που έγιναν στην Ελλάδα δεν έγιναν από καμία χώρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα τα να έρχονται και να λένε, α, ξέρετε, θα πρέπει να ενισχύσετε τον παραπέρα τον φοροτεχνικό μηχανισμό για να εισπράττει έγκαιρα τους φόρους. Έχει κανείς αντιρρήσει αυτό? Το να λένε ότι πρέπει, ας πούμε, να καταργηθούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα είχε κανείς να πει τίποτα πάνω σε αυτό? Για να ευνοηθούν οι επενδύσεις. Σαφές. Είναι πράγματα τα οποία είναι επουσιώδη σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν γίνει στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Αλλά είναι και υποχρεώσεις όλων των χωρών στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην Ευρωζώνη, στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Γιατί πρέπει εμείς να είμαστε μια ειδική περίπτωση? Ειδική περίπτωση είμαστε μόνο διότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μας οδήγησαν σε μια, όπως λέει και ο Στίγκλιτς εχθές το άρθρο του, σε μια απίστευτη ύφεση. Ούτε η Αμερική το 1929-33 δεν είχε τέτοια. Στην Ευρώπη μεγάλη, όλη εννοεί, έτσι. Ναι, τέτοια ύφεση. Κατ' όπου καταλάβει και η Γερμανία ανεργία. Το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν ευθύνες εδώ. Δεν είναι υπεύθυνοι και οι εταίροι μας που μας οδήγησαν σε τέτοιες καταστάσεις? Δεν πρέπει να δουν τα πράγματα και να δούνε και τις δεσμεύσεις τους? Σας βλέπω σήμερα έτσι, μου επιτρέπετε τη λέξη, επιθετικό. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω, ας πούμε, ότι να πιέζετε προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση πάνω σε αυτά που μας χρωστούν οι Ευρωπαίοι σε εμάς τόσο αποφασιστικά. Το λένε και οι ίδιοι, ότι έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες, έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Ωραία.